Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο και σήμερα είμαστε σε ένα ακόμη βίντεο της σειράς «Η ζωή του της οτιδήποτε» και μιας και οι περισσότεροι ψήφοι μιλήσανε για την Silvana's Windrunner στο συγκεκριμένο βίντεο θα μιλήσουμε για τη ζωή της Sylvanas Windrunner μιας γυναίκα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά, έχει αποκτήσει πάρα πολλούς τίτλους Mr. Sylvanas Queen The Dark Lady, Grand General και τώρα φυσικά Worship of the Horde, Sylvanas Windrunner. Για αυτό λοιπόν, μιας και η δική σας ψήφοι το αποφασίσανε, θα ξεκινήσουμε αναλυτικά από το πρώτο μέρος το οποίο η Sylvanas βρέθηκε, γεννήθηκε, μεγάλωσε. Βρισκόμαστε στο Windrunner Spire λοιπόν, αυτός είναι ο Horde χαρακτήρας μου, δεν του δίνω πολύ σημασία, οπότε βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε. Ranger General Sylvanas of Silvermoon. Όσοι δεν γνωρίζετε λοιπόν τα βασικά, βρισκόμαστε στο Windrunner Spire αυτή τη στιγμή, όπου είναι το μέρος όπου έζησε και μεγάλωσε η Sylvanas Windrunner μαζί με τις δύο αδερφές της, την Alleria Windrunner και την Βερίσα Windrunner και δύο πιθανά αδέλφια. Ε, λέω δύο πιθανά αδέλφια γιατί ο, Λίραθ είναι γνωστός, το όνομα του δεύτερου δεν είναι και τόσο, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει, κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Σίλβος. Έτσι λοιπόν η οικογένειά της έζησε εδώ στο Windrunner Spire, στα δάση του Κουέλθαλάς. Έτσι λοιπόν η Σιλβάνας λόγω της οικογενειακής της καταγωγής και το μέρος που φυσικά έμενε κατέληξε στο να κάνει join στους Rangers of Guelthalas a.k.a. Rangers of Silvermoon και με εγρήγορα και ταχύριθμα η ίδια βρέθηκε στο rank του Ranger General of Silvermoon αν κάτι το αποδεικνύει αυτό είναι το loot το οποίο έχουμε πάρει από το Tempest Keep το οποίο θα το δούμε μαζί εδώ αν πάτε στο... DI από τον Κέλθα Στάντ Στράιντερ Band of Ranger General. This ring was formerly held by Sylvanas Windrunner. Είναι η απόδειξη το ότι η Σιλβάνα είχε το συγκεκριμένο ring στην κατοχή της. Τώρα πώς το βρήκε ο Κέλθας, αυτά θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο όταν αναφερθούμε στην ιστορία του Κέλθα Sunstrider. Καθώς λοιπόν η Σιλβάνα έφτασε στο σημείο να γίνει Ranger General, είχαμε το Second War. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πολέμου λοιπόν τα High Elves είχαν συμμαχίσει με την Alliance έτσι λοιπόν η Sylvanas ακολούθησε την αδερφή της Αλέρια η οποία πήρε τα σκουάτ της, και ξαφνικά αρχίσανε να υπάρχουν φωτιές στο Κουέλθαλας. από το πουθενά. Έτσι λοιπόν η Sylvanas μαζί με, τα, με τους Ranger της ανακάλυψε ότι η αδερφή της, αλλά και όλο το δάσος είχε προβλήματα απέναντι από κάτι forest trolls. Βέβαια, λόγω του επίπεδου της δύναμης των δύο αδερφών, τα trolls εξαφανίστηκαν ταχύτατα. Έτσι λοιπόν, η αλέρια, η οποία είχε προχωρήσει πιο βαθιά, ενημέρωσε την αδερφή της ότι το κακό που ερχότανε ήταν από τα orcs της Horde. Έτσι λοιπόν τα Horde είχαν πιάσει τις δυνάμεις της Alliance εκείνο το διάστημα φυλακισμένους οι οποίοι ήταν κάτω από το κομμάτι του Τιράλιον ο οποίος έμελε να είναι και ο αγαπημένος της αδερφής της. Έτσι λοιπόν έγινε μια τεράστια μάχη με νικητές φυσικά τα High Elves και τα Horde να φεύγουν από το Κουέλθαλάς. Η Σιλβάνα έμεινε πίσω ώστε να κυνηγήσει τα περισσότερα όρκ τα οποία είχαν παραμείνει. Κάτι που ενδεικνύει τη σκληρή φύση της συγκεκριμένης ηρωίδας. Αντί ηρωίδας ηρωίδας θα το δούμε στο διάστημα της ιστορίας και θα το κρίνουμε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν αφού έσφαξε η Σιλβάνας όσα όρκς είχαν απομείνει, η Χόρντ είχε ιτηθεί και το Dark Portal καταστράφηκε. Κάπως έτσι λοιπόν είχαμε το τέλος του δεύτερου πολέμου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό note στην ιστορία των αδερφών Windrunner. Βέβαια πίσω από κάποια lore, πίσω από κάποια κρυμμένα βιβλία μπορούμε να μάθουμε πράγματα της ιστορίας, πώς μεγάλωσαν με τη Σιλβάνα η οποία να είχε γίνει ίσως η πιο δυνατή Ranger στην ιστορία μετά από την αδερφή της θα έλεγα αλλά αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχουμε διαναλυτικά την ιστορία της Αλέρια δεν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα έτσι λοιπόν αφού τα High Elves μετά από κάποια χρόνια αποσυρθήκανε από την Alliance η Σιλβάνα και οι Ranger της είχαν πάρει την απόφαση να μην αφήσουν κάποιον να πλησιάσει στο Silver Moon. Βέβαια, πέρα από τα κλασικά τέρατα τα οποία υπάρχουν σε ένα δάσο, Όπως βλέπουμε εδώ, για να μην ξεχνάμε το Zula Man, τα Trolls, τα Merlocks και τα Gnoll τα οποία υπήρχαν στο δάσο, μια και είχαν αποκοπεί τα συγκεκριμένα τέρατα από τον υπόλοιπο κόσμο και κάνοντας επίθεση στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαμε λοιπόν το εξής πρόβλημα. Σιγά σιγά αρχίσαν να δημιουργούνται προβλήματα. Να γίνονται κάποιες επιθέσεις. Να αρχίζουν ξαφνικά, να επιτίθενται κάποια τέρατα. Να γίνονται πιο aggressive. Να μην γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει. Και έτσι λοιπόν είχαμε την πρώτη εμφάνιση και συνάντηση του Άρθας με την Banshee Queen. Την wannabe Banshee Queen για την ακρίβεια γιατί ήταν Ranger General μέχρι εκείνο το σημείο. Έτσι λοιπόν ο Άρθας συναντήθηκε με την Sylvanas Windrunner όπου εκείνη απέκοψε τις όποιες ορέξεις του Άρθας είχε για να επιτεθεί στο Silvermoon διαλύοντας τη γέφυρα την οποία χώριζε την, το Silvermoon από τα κακά και σατανικά χα, χέρια του Άρθας και τον Undead του γιατί εκείνη τη στιγμή ο Άρθας είχε ήδη αρχίσει να γίνεται Lich King, βέβαια δεν έγινε μέχρι να βάλει το κράνος, αλλά όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά του μίλαγε ο Lich King, Άρχισε να σφάζει κόσμο. Είχε η ουσία σφα... δεν είχε αρχίσει να σφάζει κόσμο. Είχε σφάξει ήδη πάρα πολύ κόσμο. Μαζί με όλα αυτά, σφάζοντα και τον πατέρα του και αποφασίζοντα να κάνει ο ίδιο το θέλημα του Λίτσκινγκ, ο Άρθα προσπαθούσε να κάνει resurrect τον Κέλθουζαντ. Και πώ θα γινόταν αυτό, με τη μαγεία του πηγαδιού του Well of Eternity. Έτσι λοιπόν, η Σιλβάνα συναντάει τον Άρθα, αρχίζουν να πολεμάνε όλα τα Ranger Corps που ήταν φυσικά υπό τις διαταγές Σιλβάνας αρχίζουν να πολεμάνε. Βέβαια δυστυχώς όταν έχεις ένα μάτσο undead τα οποία δεν κουράζονται και πολύ και μόλις πέσουνε ξανασηκώνονται δεν χρειάστηκε και πολύ για τον Άρθας να φτάσει όπως είπα κοντά στη γέφυρα. Εκεί λοιπόν φτάνοντας το Elfgate η Σιλβάνα αποφασίζει να διαλύσει τη γέφυρα και να κόψει την οποιαδήποτε επαφή είχαν με τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ο Άρθας μαθαίνει από έναν προδότη μέσα στο παιχνίδι, του στέματος φυσικά, ότι υπάρχει τρόπος να μπει ο ίδιος στο Silver Moon. Έτσι λοιπόν, είναι το Key of Three Moons. Μαζεύοντα τα τρία Moon Crystal τα οποία υπήρχαν μέσα στο δάσο, θα ανοίγει πόρτα και θα μπορούσε να καταφέρει να μπει μέσα στο Silver Moon. Έτσι λοιπόν, αφού το Άρθα κατάφερε να μαζέψει τα τρία αυτά κομμάτια, δεν ήταν πρόβλημα. Οι τρει περιοχέ και τα τρία κομμάτια δεν ήταν κανένα πρόβλημα για τον Άρθα να τα κατακτήσει. Έφτασε στο σημείο ο ίδιος να φτάσει στο Silver μου. Και τι έγινε εκεί λοιπόν. Η Σιλβάνας αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον Άρθας σε ένα versus ένα. PVP που λέμε στο ποτάμι. Το τελευταίο λοιπόν confrontation ανάμεσα στον Άρθας και τη Σιλβάνας. Η νίκη ήταν στα χέρια του Άρθας. Έτσι λοιπόν ο Άρθας, οι φήμες λέγανε ανάμεσα στα Έλφ ότι η Λέιντι Σιλβάνας σκοτώθηκε από τον Άρθας. Αυτό λοιπόν όμως δεν ήταν η αλήθεια. Δυστυχώς η αλήθεια ήταν ότι ο Άρθας άρπαξε τη Σιλβάνας καθώς το κορμί της ήταν κομματιασμένο και σκισμένο η πήγε σε ένα dark temple, έπαιξε με την ψυχή της, τη βασάνισε και φυσικά την αφαίρεσε δημιουργώντας το πρώτο, την πρώτη, την πρώτη μπάνση στην ιστορία των Σκέρντζ. Η ίδια παρακαλούσε για ένα θάνατο, του ζήταγε να τον σκοτώσει, πολέμησα μαζί σου σε ένα versus ένα, μας θα με νίκησες. Ο ίδιος είπε ότι εννοείται ότι δεν πρόκειται να σου δώσω αυτή τη χαρά. Έτσι λοιπόν ο Άρθας την μετέτρεψε σε μία μπάνση, πρόντισε να πάρει το σώμα της και να το καρφώσει σε ένα φέρετρο στο οποίο η ίδια η Σιλβάνας δεν θα μπορούσε να μπει μέσα, εκδικώντας την, για την ταλαιπωρία την οποία του δημιούργησε η ίδια και την χρησιμοποίησε απέναντι στα, ίδια, στην ίδια της τη φυλή. Έτσι λοιπόν η Σιλβάνας μην μπορώ να αρνηθεί έγινε ένα, μία από τους Prime Generals του Άρθας. Βέβαια είχε γραφτεί και το συγκεκριμένο τραγούδι για την Σιλβάνας. Ο oh, you Ranger General of Old O you destroyer of the scourge-hold, O you protector of our home-world, O you cry of the quilderay of old, O you shatterer of the scourge-bound, O you lady of all the loyal in the world, O you mightier than the kings, O you wiser than a thousand devils, O you the terror of legions, O you great master of demons, O you forsake ranger of Quel'Thalas, forsaken. O oh, you who bled for the sake of all of us, O oh, the queen of all the dead, O oh, the light shined upon the dead, rise and command the forsaken once again, and claim the world in your mighty reign. Αυτό είναι ένα πείμα το οποίο έχει γράψει ένας γνωστός μου για τη Lady Sylvanas και θα σας εξηγήσω γιατί. Καθώς λοιπόν η Σιλβάνας άρχισε να αντιμετωπίζει τους δικούς της ανθρώπους, να πολεμάει τα Ελφς, τα ίδια τα οποία είχε η ίδια ορκιστή να προστατεύει, δυστυχώς όταν έγινε λοιπόν, όταν έπεσε το Σίλβερμουν και είχαμε την επιστροφή του Κέλθου Ζαντ και του Άρκιμοντ, η Σιλβάνας άρχισε να ελέγχει τις δυνάμεις της και έφτασε σε ένα σημείο να πάρει πίσω το ίδιο της το πτώμα. Έμαθε λοιπόν για την ήττα του Άρκιμοντ και τη μάχη στο Mount Χάιτσαλ από τον ίδιο τον Κελθουζάντο ο οποίος ε, κράταγε εν ενημέρωση στους Βαριμάρθρας, Ντέφεροκ και Μπάλαζαρτ, τους τρεις Prime Dreadlords, οι οποίοι προσέχανε το Λόρτερον και ήταν κάτω από το άγρυπνο μάτι της Ιλβάνας, διότι ο Κελθουζάν δεν τους εμπιστευόταν, ο Άρθας επιστρέφει στο Stronghold πίσω από ένα ταξίδι που είχε κάνει στο Κάλιμντορ, ενημερώνει ότι η Λίτζιον απέτυχε και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τον έλεγχο του της Curls. Έτσι λοιπόν, οι Dreadlords εξαφανιστήκαν, είχαν τεράστιο πρόβλημα, ο Άρθας άρχισε να μαζεύει καινούριου υποτακτικούς μιας και οι, τρι, τα τρία οι τρεις Dreadlord διαφωνούσαν σε αυτό ο Κέλθουζάν τον ενημέρωσε για τους ανθρώπους για τους ανθρώπους οι οποίοι υπήρχαν εκεί ο Άρθας αποφάσισε να φτιάξει κάποια escape routes σε περίπτωση που υπήρχε το οποιοδήποτε πρόβλημα έτσι λοιπόν η Σιλβάνας ε, όρμηξε μαζί του, τον ακολούθησε, αλλά όλα φτάνουν σε ένα σημείο όπου τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Παρότι λοιπόν η Σιλβάνας υπάκουσε στις εντολές του Άρθας, το παιχνίδι είχε αλλάξει. Γιατί? Διότι ο Νερζούλ άρχισε να γίνεται αδύναμος. Ο Άρθας άρχισε να χάνει δυνάμεις. Και έτσι λοιπόν η επιρροή που είχε ο Νερζούλ στο μυαλό της Σιλβάνας και σε άλλες μπάνσεις άρχισε να εξαφανίζεται. Βέβαια δεν τόλμησε η ίδια να πει κάτι στον ζαντή στον Άρθας, διότι ως γνωστόν η Σιλβάνας έχει τη δικιά της ατζέντα. Έτσι λοιπόν όταν οι Drellors ήρθαν σε επαφή μαζί της, και τις ενημερώσαν ότι ξέρουμε τι γίνεται, ας δημιουργήσουμε μια παγίδα με για τον Άρθας, η Σιλβάνας συμφώνησε. Έτσι λοιπόν, αφού και η ίδια συμφώνησε, δημιουργήσανε μια παγίδα για τον Άρθας. Η Σιλβάνας κατέστρεψε τους bodyguard του Άρθας, αφού ο κίνος είχε γλιτώσει από την παγίδα των Dreadlords, του έριξε ένα Poison Arrow, το οποίο τον άφησε παράλυτο, ο Άρθας ζητούσε φυσικά από τη Σιλβάνας να τον καταστρέψει και η ίδια του είπε, όπως είχε ζητήσει και η ίδια στον ίδιο να, καταστρέ... να την καταστρέψει, η ίδια είπε A swift death, like the one you gave me. No, no, little prince. There's more for you to come». Έτσι λοιπόν μια μικρή μετάφραση ότι εγώ δεν πρόκειται να σου δώσω το θάνατο που ζητάς γιατί δεν μου τον έδωσες. Η Σιλβάνα αφήνει τον Άρθας παγωμένο αφού τον έσωσε φυσικά ο Κέλθουζάντ, η ίδια εξαφανίστηκε πεθάναν αρκετά μπάνσεις ανάμεσα στη μάχη με τον Κέλθουζάντ βέβαια είχε το δικό της σώμα Συνειδητοποίησε όμως ότι τώρα πια ο κόσμος δεν ήταν ο ίδιος για, την, για εκείνη. Συνειδητοποίησε ότι ο κόσμος είχε ήδη αλλάξει. Κανείς δεν θα τη δεχόταν πίσω. Είχε ξεκινήσει πόλεμο με τον Λίτσκινγκ. Είχε ξεκινήσει πόλεμο με τους humans, μιας και κατέστρεψε αρκετούς κατά τη διάρκεια της υπό την επιρροή του Άρθας. Το μόνο που της είχε μείνει λοιπόν ήταν η νεκρομαντία. Έτσι λοιπόν άλλαξε ό,τι έλβεν τα έλβεν Ranger Teachings τα οποία είχε και δημιούργησε τα Dark Rangers. Βασικό σκοπός της Σιλβάνας ήταν να βρει ένα μέρος στο οποίο θα ζούσε η οικογένειά της. Ότι όποιος γινότανε Resurrected Forsaken που δεν είχαν πάρει ακόμα το όνομά τους και φυσικά η ίδια να πάρει εκδίκηση σε όσους την αδίκησαν. Έτσι λοιπόν επέστρεψε το Λόρντερον για να διεκδικήσει την Undercity. Σίτι. Φυσικά δεν την γνωρίζαμε μέχρι τότε την Undercity. Μετά τη μάθαμε απλά ήταν η περιοχή όπου άρχισε να γίνεται κοραπτ από τον Άρθας. Έτσι λοιπόν η ίδια επέστρεψε και αποφάσισε μια και οι τρεις Dreadlord της είπαν ότι έλα μαζί μας, η ίδια δεν θέλησε να γονατίσει μπροστά σε κανέναν, ήθελε να είναι κυρίαρχος του εαυτού της. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε έναν πανέξυπνο πόλεμο απέναντι στους τρεις Dreadlord. Συνάντησε λοιπόν το βάρη Μάρθρας και έτσι υπήρξε το εξής αποτέλεσμα για την ίδια και τον Βαρή Έτσι λοιπόν ο Βαρή αποφάσισε μετά από μια μάχη που είχε με τη Σιλβάνα ότι δεν μπορεί να την νικήσει, ήξερε, ότι ήξερε που βρίσκονται τα αδέρφια του, ήξερε που ήταν οι βάσεις τους, οπότε είπε Σιλβάνα, θα με αφήσει να ζήσω και εγώ θα σε βοηθήσω να κάνεις κουμάντο σε όλη την περιοχή. Η Σιλβάνα λοιπόν συμφώνησε, έτσι με τη βοήθεια του Βαρή βρέθηκαν απέναντι στον δεύτερο ο οποίος είχε βρει ένα human puppet με τον οποίο λοιπόν human puppet προσπαθούσαν να κατακτήσουν τη συγκεκριμένη περιοχή και εδώ βλέπουμε τη Σιλβάνας λοιπόν με τον τίτλο Wordship αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας αλλά εμείς συνεχίζουμε εκεί που έχουμε μείνει έτσι λοιπόν η Σιλβάνας αντιμετώπισε τον Τέθεροκ, τον οποίον τον νίκησε. Ο Γκάριθος φυσικά συμφώνησε να κάνει double cross τον Τέθεροκ. Ο Γκάριθος γενικά σαν χαρακτήρας ήταν jumpy jumpy πήδα για τη μια συμμαχία στην άλλη. Αυτό λοιπόν βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ζούσε κιόλας. Έτσι λοιπόν ο Βάρη Μάρθας μαζί με τη Σιλβάνας ρίχνουν κάτω τον Τέθεροκ. Έτσι λοιπόν συμφωνούν να πέσουν απέναντι και στον Μπαλναζάρ. Φτάνουν το σημείο αυτό όπου κλείνουν τον Μπαλναζάρ σε μια αγωνία. Η Σιλβάνας λέει στον Βάρη Μάρθας ότι αν θες να σε εμπιστευτώ Πρέπει να σκοτώσει τον Μπάλαζα. Τότε ο Βαρι Μάρθρα είπε: Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω γιατί απαγορεύεται από έναν άθερ να σκοτώσει έναν άλλον. Έτσι λοιπόν είπε: Οκ, θα σε σκοτώσω εγώ, αν δεν το κάνει εσύ. Ο Βαρι Μάρθρα λοιπόν σκοτώνει τον αδερφό του σε εισαγωγικά, μετά σκοτώνει και τον Γκάριθο. Έτσι λοιπόν η Lady Sylvana Windrunner γίνεται η Dark Lady παίρνει το κουμάντο σε όλα τα Playgrounds, δημιουργεί τη Forzaken και σε αυτό το σημείο την Φορζέικεν και σε αυτό το σημείο έχουμε την Lady Sylvanas να αποκτά τους εξής τίτλους. Dark Lady και Banshee. Το Μίστρε Σιλβάνας δημιουργήθηκε για άλλου λόγους, Του οποίους δεν θα τους συζητήσουμε τώρα. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο όπου η Σιλβάνας έχει δημιουργήσει τους Forsaken. Η Σιλβάνας για κάποιο διάστημα τρα... ταξίδεψε στο κουέλθαλά. κατά τη διάρκεια της ιστορίας της μέχρι να συμφωνήσει με τα Hordes. Έτσι λοιπόν, να, μπει στην Ford, φυσικά, συγγνώμη, σκότωσα. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, μη γνωρίζοντα πότε ακριβώς, η Σιλβάνα έκανε ένα μικρό ταξίδι στο Κουέλθαλάς για να σκοτώσει τον Dark Han, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πρόδωσε το κι για να μπορέσει ο Άρφας να φτάσει στο σημείο να μπει μέσα το Κουαλθαλάς και να το καταστρέψει. Εκεί είχαμε και μια συνάντηση της Σιλβάνας με την Ανβίνα και τον Κάλεκ, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο καινούργιο Σάνουελ, το οποίο θα αναλύσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Έτσι λοιπόν η Σιλβάνας έγινε η ρούλερ της Under City, ο σκοπός της ήταν, είναι και θα είναι όταν ξεκίνησε αυτό να καταστρέψει τον Άρθας και να βρει έναν τρόπο ο δικός της λαός να είναι ασφαλής από τα πάντα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των πρώτων δύο expansion στο World of Warcraft, τη Σιλβάνας δεν είχε εμφανιστεί και τόσο πολύ. Έπαιξε βέβαια ένα μεγάλο ρόλο στο γεγονός ότι τα Blood Elves ήρθαν στους χόρντ, ήταν η ίδια η οποία έπεισε τον Θραλ, να φέρει τα Blood Elves εδώ, μια και η ίδια θεωρεί τον εαυτό της ακόμα και στο θάνατο προστάτη των High Elves, νυν Blood Elves, αλλά σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία της έπαιξε αυτό εδώ το μέρος. Για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν, εδώ είναι το Ice Crown Citadel. Είναι εδώ που αντιμετωπίζουμε τον Άρθας για τελευταία φορά σαν Λίτσκινγκ και φυσικά υπάρχει ένα μικρό κλόουζουρ για τη Σιλβάνα. Τι συνέβη εδώ λοιπόν. Η Σιλβάνα κατά τη διάρκεια του Wrath of the Lich King, βρίσκεται στο Northrend. Παράλληλα ενώ βρίσκεται στο Northrend, βοηθάει τους ήρωες σε Dungeons έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν μέσα το Ice Crown και να αντιμετωπίσουν τον Lich King. Έχουμε εδώ το Pit of Sorrow, το Holds of Reflection και το Forge of Souls. Ξεκινήσαμε από το Forge of Souls, πήγαμε στο Holds of Reflection και τέλος το Pit of Sorrow Βασικά ανάποδα τα είπα, τα έχω μπερδέψει λίγο. Το Halls of Reflection, συγγνώμη, ήταν το τελευταίο σημείο το οποίο συναντάμε τον Arthas πριν το Raid, όπου ε, οι Alliance έχουν την Jaina, τα Horde έχουν την Sylvanas. Έτσι λοιπόν συναντάνε με εκεί μέσα τον Ούθερο ο οποίο τους λέει ότι ο μόνος τρόπος για να καταστραφεί ο Λίτσκινγκ είναι στο θρόνο του Έτσι λοιπόν ξεκινάει ένα τεράστιο σιτ στο Ice Crown Citadel Με φυσικά αποδέκτη των Λίτσκινγκ Βέβαια μέχρι να φτάσουμε ως εδώ η Σιλβάνας παραλίγο να χάσει την Under City. Εκεί ο αγαπημένο της της Dreadlord έκανε μια συμφωνία με τον Σάρτζερας Και... Τον των Αποθακαριπιούτρες για να κατακτήσουν την Undercity, έτσι λοιπόν ξεκίνησε η Battle of Undercity ίσως το μεγαλύτερο World of Warcraft event σήμερα, τα πρόσφατα χρόνια του WoW δεν μιλάω για τα Gates of Ankyra, τα οποία θα τα αναφέρουμε και αυτά σε κάποιο βίντεο αν σας ενδιαφέρει έτσι λοιπόν η Σιλβάνας ε, γλίτωσε την Undercity από τα χέρια του σκοτεινού Σάρτζερας και όλων όσων είχαν τάση κοντά no να την κατακτήσουν including the Alliance φυσικά και μετά από όλον αυτόν τον χαμό που συνέβη βρεθήκαμε στο patch Fall of the Lich King αφού το λοιπόν αντιμετωπίζουμε τα Minions του Άρθας μπορούμε να τα δούμε και εδώ αναλυτικά γιατί όχι ούτως ή άλλως. Είμαστε στο αγαπημένο μου Raid. Συναντούμε τον Lord Marowak, τη Lady Death Whisperer, ένα γκάνσι πανάμεσα σε Alliance και Horde, τον Deathbringer Saurfang, όπου όσοι από εσάς είχατε δει το κομμάτι στο patch του Ulduar και μια από τα μάτια του Yogg Saron παρακολουθούσατε το τι γινότανε. Εδώ ο Άρθας έκανε torture τον Saurfang Junior και τον έκανε δικό του. Κάποιος άλλος την γλίτωσε. Fester Good και Rotface, πιο Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood Queen Lanathel. Βοηθήσαμε τη Βαλθυρία Dreamworld για να ξυπνήσει τη συντραγκόσα φυσικά το αγαπημένο Frostwind του Άρθρας και πρώην Consort του Μάλικος και τέλος τον Λίτσκι. Και το ζουμί ξεκινάει εδώ. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Λίτς πεθαίνει, έχουμε το εξή σκηνικό. Το οποίο, το οποίο, βέβαια θα το αναλύσουμε στο επόμενο βίντεο. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι πολύ πολύ μεγάλη η ιστορία της Σιλβάνας Windrunner αφήνουμε στο σημείο αυτό τι συμβαίνει μετά το θάνατο του Λίτς στο Ice Crown Citadel και θα το συνεχίσουμε στο επόμενο βίντεο. Ήταν λίγο τρομακτική η αλλαγή, αλλά είπα να σας εκπλήξω λίγο. Οπότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Από τον Dragon Slayer Zagnafein, τον Lord Master σας αυτή τη στιγμή. Να περνάτε καλά και να περιμένετε το επόμενο βίντεο. Bye for now!